Πάμε να δούμε του Όπου Να πούμε ε, την καλημέρα μα σε όλου. Και να έχω διαβάσει κάτι που δεν το έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα. Τι? Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα τη γη μα. Αυτά α, είναι. Που αυτό είναι. Global, πλέον. Είναι λίγο πιο global αυτό. <laughs> Έτσι. Ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Τα φιλιά μα. Φιλιά πολλά σε όλου. Πάμε να δούμε του εγώκερου ε, που και για εσά, εσεί ανήκετε στην ομάδα που τα πολύ πάντων, μεγάλα ζόρια ε, στι 14 του μήνα κάπου σταματάνε. Φυσικά δεν φεύγουν. <laughs> <laughs> ε, δεν φεύγει χρόνο, δεν φεύγει πλούτονα ακόμα, αλλά ε, όταν αυτά δεν πυροδοτούνται από έναν άρι, α ναι. πούμε, ε, είναι κάπω πιο βατά τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, αυτή η περίοδο συζόρυη που ξεκίνησε στην αρχή του χρόνου, με κάποιο τρόπο στι 14 του μήνο ολοκληρώνεται ε, της, και νομίζω. Ναι. Ε, και μετά αρχίζουν τα πράγματα να μπαίνουν σε μια μεγαλύτερη ε, τάξη και ηρεμία. Ε, θα είστε προσεκτικοί γεννημένοι μετά τι 17. Ιανουαρίου, αυτές εδώ τις μέρες, το ξεκίνημα της εβδομάδας με την όψη Άρη Ουρανού, κάτι απρόβλεπτο, κάτι αναπάντεχο, ε, και θέλει λίγο ψυχραιμία τέλο πάντων το πράγμα, είτε σε θέματα που αφορούν οικογένεια, σπίτι, σχέσει, υγεία, όλα αυτά προσεκτικά οι γεννημένοι στο τέλο του ζωδίου. Μετά τι 14 του μήνα, νομίζω ότι θα εστιάσετε περισσότερο και στι προσωπικέ σα σχέσει και σε θέματα που αφορούν τα παιδιά, τη δημιουργία, την επιχειρηματικότητα και μπορούν να πάνε και μια χαρά τα πράγματα και για εσά του καιρου από το μέσο τη εβδομάδα και έπειτα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και η Αφροδίτη στο ζώδιό σα, Κα μετά τις 14 που θα μπει και ο Άρης σε ένα ζώδιο της γης όπως το δικό σας, κάτι παραπάνω θα έχει να δώσει και στον ερωτικό τομέα.